Την Δευτέρα, παραμονή του Χριστουγέννων στις 11 η ώρα το πρωί, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ομαρχία Γρεβενών, όπου τον υποδέχτηκε σύσσωμη η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του νομού Γρεβενών και της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και πλήθος κόσμου που του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή. Δίπλα του, καθ' όλη τη διάρκεια της επισκέψεώς του, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής Γρεβενών Χρήστος Φόλιας. Αρχικά, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ομάρχη Γρεβενών, Δημοσθένη Κουπτσίδη, στο γραφείο του στην Ομαρχία. Στη συνέχεια, σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Ομαρχίας Γρεβενών, ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ομού Γρεβενών έψαλε στον Πρωθυπουργό και την οικογένειά του τα κάλαντα. Ήρθαμε να σας δούμε, δώστε μας και τον κοκόρα, δώστε μας και την κότα, δώστε μας και πέντε ξαυγά, να πάμε σ' άλλη πόρτα. Η ουρανία γαλώνε, χαίρε, χαίρε η φύση σώμα. Τον αλόγων ο βασιλεύς των ουρανών και επί της των όλων φυτός αγγέλων ψαλούσι το δόξα εν υψίστης και τούτο αξιών εστί ήτον ήταν ποιμένων πίστης εκείς Περσίας έρχονται. Μαγί με τα βόρα, αστρολαμπρό τους οδηγεί. Χωρίς να λείψει ώρα, στον καλό πρωθυπουργό. Ευχόμαστε υγεία, χρόνια πολλά και φύγη. Και πλούσια ευλογία να είναι τα Χριστούγεννα. Από τα βουνόρφα σας να τα γιορτάζετε μαζί. Μότι πόθη καρδιά σας. Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων, Πατήρ Θωμάς Γάκης, ανέγνωσε αιτήματα των Συλλόγων Πολυτέκνων Ελλάδος και του επέδωσε ένα υπόμνημα, ενώ του χάρισε και μία αγιογραφία. Την ευαισθησία σας επιδείχνετε με την ψήφιση του νόμου 3454 του 2006. Μερικά άρθρα του νόμου αυτά δεν υλοποιήθηκαν. Από αυτού του νόμου δεν υλοποιήθηκαν. Όπως κάποιες μεταγραφές των φοιτητών που μέχρι 7 Ιανουαρίου πρέπει να γίνουν, όπως πρέπει να εισπράττουμε οι σύλλογοι των πολιτεύων από την ισόβια σύνταξη στην συνδρομή μας μέσω του ΟΓΑ. Αυτά έχουν προταθεί και από την ΕΣΠΕ στον αρμόδιο υπουργό και θέλουμε να τα υπηρήσετε μέχοντας στην Αθήνα. Οι προτάσεις συνοδεύονται από υπόμνημα που σας υποβάλλω καθώς η έγγραφο θα πέσει 18 Σεπτεμβρίου του 2007. Η κατάσταση της λογιστικότητας του νομού μας είναι επικίνδυνη. Έχουμε λογικά μία γέννα και πέντε θανάτους. Ευχόμαστε ο λογιστής Εμμανουήλ να συνοδεύει την οικογένειά σας προσωπικά, την κυβέρνησή μας και τον Ορθόδοξο λαό του και να χαρίζει υγεία, πρόοδο και ευτυχία.
με την αγάπη του νεογεννημένου Ιησού. Στη συνέχεια τα κάλαντα έψαλαν στην ποντιακή διάλεκτο στον Πρωθυπουργό και στην οικογένειά του ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου χάρισε στον Πρωθυπουργό μία αναμνηστική πλακέτα του Συλλόγου. Στο τέλος της επισκέψεως του κυρίου Καραμαλή στην Ομαρχία Γρεβενών, η σύζυγός του Νατάσα μοίρασε σε όλα τα παιδιά και των δύο συλλόγων μικρά αναμνηστικά δώρα. Θα τα δώσετε εσείς, εντάξει.